Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Εγώ είμαι η Γιώτα και αγαπώ πάρα πολύ αυτό το νέο φούτερ. Μακάρι να μπορούσα να έχω αυτό το πράσινο παντού. Ακόμα και στα μαλλιά, στα μάτια, στα χείλη. Πάνω μου, παντού. Θέλω να βγει από μέσα μου. Δεν είμαστε όμως σήμερα εδώ για αυτόν τον λόγο. Ήρθαμε να κάνουμε ένα μακιγιάζ που έχει ζητηθεί πάρα πολύ σε αυτό το κανάλι σαν κανένα άλλο. Πραγματικά το πιστεύω, το λέω και το εννοώ. Έχω αρκετά προϊόντα και καινούργια να δοκιμάσω και κάποια παλιά. Τα περισσότερα εδώ πέρα σήμερα είναι οικονομικά προϊόντα, οπότε πάμε στο βίντεο. Παιδιά, εξεπλάγει με MUA, μου έστειλε ένα δέμα με πάρα πολλά καινούργια προϊόντα. Είναι γενικά καινούργια προϊόντα, καινούργια λανσαρίσματα, καινούργια προϊόντα βάσης και προσώπου. Και θα δοκιμάσω σήμερα το Pro Base Rose Facial Essence Illuminating Base με τριαντάφυλλο, βιταμίνη Ε και νιασιναμίδη. Είναι αυτό εδώ πέρα. Κάποιες λίγες σταγόνες σαν προετοιμασία για το δέρμα μου. Να σημειώσουμε ότι είναι 11 ώρα το πρωί. Έχω κάνει κάποια προετοιμασία ήδη, εννοείται, στο δέρμα μου σήμερα. Απλά μόλις το καθάρισα γιατί είχα κάποιες υποχρεώσεις έξω και πάμε να κάνουμε μια νέα προετοιμασία. Ωραίο, ελαφρύ, ενυδατικό και φρέσκο. Να δούμε τι απορροφητικότητα έχει. Θα του δώσω, εννοείται, 2-3 λεπτά. Παίρνω και τη MUA το Pro Base Refresh Revive Under Eye Primer με βιταμίνη B5 και υαλουρονικό οξύ. Τοποθετώ και από εδώ κάποια ποσότητα κάτω από τα μάτια και με το μικρό δάχτυλο θα... με ένα δάχτυλο τέλος πάντων. Μην κρατιέσαι από πιο δάχτυλο. Α, έχει έτσι ένα λίγο ωραίο smoothing εφέ. Γενικά θέλω να πω ότι υπόσχομαι την επόμενη φορά που θα δείτε βίντεο καθιστώ σε αυτή την καρέκλα θα έχει και χριστουγεννιάτικο background. Η Essence έχει μια αρκετά κολλώδη συφή. Πάμε να βάλουμε και το Pro Base Hyaluronic Acid Jelly Primer, το οποίο είναι ενυδατικό. Wow, αυτό παρά είναι jelly, αλλά το λέω με την καλή έννοια. Και θα το βάλω γύρω-γύρω από το πρόσωπό μου, όχι στα κεντρικά σημεία. Τρομερό ενυδατικό, ελαφρύ. Θα του δώσουμε τώρα ένα 5 λεπτό να τραβήξει και επανέρχομαι για να βάλουμε foundation. Έχοντας αφήσει λοιπόν τα primer κανένα 5 λεπτό σίγουρα να δουλέψουν, πάμε να δοκιμάσουμε ένα foundation. Είναι από την εταιρεία Sherry Up της Ρούλας. Εδώ, ελληνικό brand, γι' αυτό και δοκιμάζω και στηρίζω όσο μπορώ, αν φυσικά μου αρέσει. Και πάμε να δοκιμάσουμε το άλλο της foundation τώρα, όχι αυτό που είναι στο σωληνάριο. Παπαράτσι νομίζω είναι εκείνο, believe it είναι αυτό. Έχω 4 αποχρώσεις, τις έκλεψα από την Κωνσταντίνα για να τις δοκιμάσω. Βέβαια δεν έχω καταλάβει τώρα τα νούμερα των αποχρώσεων. Νούμερο 3, νούμερο 4, νούμερο 1 και νούμερο 2. Νομίζω ότι θα δοκιμάσω μόνο του λίγο το νούμερο 2. Και νομίζω ότι θα είναι και καλό. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, δουλεύω αυτή την πλευρά, δεξιά από μένα, καθρεφτίζει αριστερά σε εσάς, με το αγαπημένο μου IT Cosmetics Brush, το οποίο είναι για foundation, και την άλλη πλευρά θα τη δουλέψω με ένα σφουγγαράκι. Την απλώνω λοιπόν όλη την πλευρά, για να δούμε πώς είναι το αποτέλεσμα με πινέλο. Λοιπόν, μπορώ να πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ η κάλυψη και το φινίρισμά του. Λέει ότι είναι ένα matte foundation, HD no transfer. Εγώ θα σας πω ότι είναι πιο φυσικό και πιο ανάλαφρο. Εν τω μεταξύ το παπαράτσι εμένα μου είναι πιο καλυπτικό, πιο στεγνό και νομίζω ότι θα έπρεπε να ήταν τα αντίθετα αυτά τα δύο μεταξύ τους, αλλά αυτό εδώ μπορώ να πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Με ένα σφουγγάρι από Sasha, πάμε τώρα να απλώσουμε την άλλη πλευρά όλη για να κάνουμε και την σύγκριση. Λοιπόν, η αριστερή πλευρά από μένα είναι με το σφουγγάρι και η άλλη είναι με το πινέλο. Μπορώ να σας πω ότι μου αρέσουν και οι δύο πλευρές πάρα πολύ. Μπορώ να πω ότι εξεπλάγει πάρα πολύ θετικά με το συγκεκριμένο foundation και πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στο concealer. Θα κάνουμε ένα ELF 16 Hour Camo Concealer Mixi. Αυτό είναι το κανονικό, όχι το ενυδατικό. Παίρνω την απόχρωση Tan Latte και θα βάλω από αυτήν λίγο εδώ στο εσωτερικό για αποχρωματισμό που εμφανέστερα τον έχω ανάγκη το τελευταίο διάστημα της ζωής μου. Και παίρνω και την απόχρωση Light Beige, όπου θα δώσω φως. Θα τα απλώσω όλα αυτά με το σφουγγάρι μου και ξεκινάω από τα σημεία όπου δεν θέλω να ξεραθούν και να μείνει στάμπα. Εννοείται όταν πάω να απλώσω το κονσίλερ, προσέχω να μην αναμειχθεί το ανοιχτόχρωμο με το ροδακίνι, γιατί μετά δεν θα έχει κανένα νόημα. Αν πάει το ανοιχτόχρωμο πάνω στα σκούρα σημεία των ματιών σας, θα γκριζάρουν και δεν θα υπάρχει νόημα να βάλετε πρώτα ένα ροδακίνι κονσίλερ. Πριν σετάρω οτιδήποτε, πάμε να δοκιμάσουμε τις δύο νέες αποχρώσεις από MUA από τα Blush. Είναι η Dusky Rose και η Razzleberry. Και είχα σκοπό, να πω την αλήθεια, να βάλω κόκκινο κραγιόν.
Οπότε δεν είμαι σίγουρη τώρα για το ποια απόχρωση θα ήθελα να χρησιμοποιήσω. Μάλλον θα πάω με την απόχρωση Dusky Rose. Ξέρετε πόσο πολύ αγαπάω τα blush από MUA. Δεν είναι κάτι καινούριο, απλά είναι καινούριες οι αποχρώσεις, ή έτσι μου φαίνεται εμένα τουλάχιστον. Τώρα, η απόχρωση στο παν φαίνεται πάρα πολύ ωραία, αυτό το mauve rose. Δεν ξέρω κατά πόσο θα ταιριάζει με το κόκκινο μου κραγιόν και το κατά πόσο θα στρώσει ωραία με το foundation και δεν θα τα σηκώσει όλα. Με σιγουριά όμως μπορώ να σου πω τον μεγάλο μου ενθουσιασμό για την απόχρωση αυτή. Ξέρετε πόσο αγαπώ τα υγρά ρουζ χειμώνα καλοκαίρι, ειδικά αυτά εδώ τα blush. Νομίζω ότι αυτή η απόχρωση είναι ακριβώς αυτό που μου έλειπε εμένα, αλλά και από τη συλλογή της MUA. Θα απλώσω το υπόλοιπο και με τον ποπό από το σφουγγάρι μου. Και πάω και λίγο πάνω στη μύτη. Για να σετάρω τα μάτια μου από κάτω, παίρνω την Fit Me, την Loose Finishing Powder στην απόχρωση Fair. Αυτή είναι μια εξαιρετικά ωραία πούδρα που πλέον την βρίσκεται στην Ελλάδα στα Bella Cosmetics. Και σου έχω τελείως τυχαία σήμερα πάρα πολλά οικονομικά προϊόντα. Το πινέλο το οποίο κρατώ στα χέρια μου δεν είναι τόσο οικονομικό προϊόν, αλλά αν τα βάλεις κάτω με 13 μήνες δουλειάς και κόπο και ξέρετε πόσο πολύ μεράκι δίνω εγώ μέσα στα πράγματα που δημιουργώ, πιστέψτε με, αξίζουν το τελευταίο ευρώ και δεν το λέω επειδή το έφτιαξα εγώ. Είναι η συνεργασία Blairy X Geo, το G05. Όλα τα πινέλα είναι πολύ χρηστικά, που σημαίνει ότι μπορείτε να κάνετε πολλά πράγματα με αυτά. Να στάρετε τα μάτια σας από κάτω, για παράδειγμα. Με αυτό μπορείτε να βάλετε και highlighter, να σετάρετε και άλλα σημεία του προσώπου σας. Ακόμα και contour μπορείτε να κάνετε, εάν σας αρέσουν τα πλακέ πινέλα. Όλα τα υπόλοιπα πρόσωπό μου θα τα βάλω με το G, θα το σετάρω, συγγνώμη, με το G02. Πάλι από τη συνεργασία μου με την Blairy και την Pat McGrath, την Loose Finishing Powder, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το φινίρισμα και η απόχρωσή της, και σετάρω όλο το πρόσωπο να στεγνώσει. Πατάω ακόμα και πάνω από το ρούς, το οποίο είναι πάρα πολύ έντονο σε pigmentation και δεν χάνει την χρωστική του. Στο μεταξύ παίρνω από Anastasia Beverly Hills το Brow Freeze Styling Wax και θα πάρω ένα σπούλι να βάλω αυτό το κερί στα φρύδια μου, να τα φέρω σε μια συγκεκριμένη θέση. Εν τω μεταξύ βλέπω ότι αυτό ξεραίνεται, παιδιά. Το βλέπω στο δοχείο δηλαδή, το χρησιμοποιούμε βέβαια αρκετά εδώ μέσα και νομίζω ότι όσο ξεραίνεται και δεν είναι τόσο υγρό είναι πιο καλό. Ανασηκώνω τα φρύδια, αλλά τα χτενίζω έτσι ώστε να μην παρά είναι feathery. Και μέχρι να κάτσουν αυτά στην θέση τους, παίρνω από Becca Cosmetics που δυστυχώς δεν υπάρχει άλλο, το Sunlit Bronzer στην απόχρωση Capri Coast. Άνοιξε. Και εννοείται με το G03 από τη συνεργασία μου Blairy X Geo, που είναι από τα αγαπημένα πινέλα της συνεργασίας, γιατί είναι αυτό το fluffy του bronzer, το μεγάλο, το οποίο αέρινα σκορπάει το bronzer και φαίνεται πραγματικά το πρόσωπο σαν ηλιοκαμένο. Έχει αυτή την ιδιότητα, οπότε μπορείτε να βάλετε και μεταλλιζέ προϊόντα με αυτό, αλλά και matte. Το μεταλλιζέ θα φαίνεται απλά σαν ένα μεταλλιζέ ωραίο σατινέ φινίρισμα στο πρόσωπό σας, δεν ξέρετε πόσο το αγαπώ. Και για ένα λίγο πιο συγκεκριμένο άπλωμα, λίγο πιο συγκεκριμένη τοποθέτηση του contour ουσιαστικά, ενώ θα το κάνω με bronzer, παίρνω την Catrice Clean ID Mineral Bronzer με SPF, είναι η απόχρωση Light Medium, και παίρνω το G04 από τη συνεργασία μου με την Blairy και πηγαίνω και εδώ περιμετρικά του προσώπου. Παίρνω τώρα το G07 από τη συνεργασία μου, το Mineral Blush, στην απόχρωση 03 από Wycon και δίνω λίγο μια έτσι λαμπερή, ένα λαμπερό ρουζ πάνω από το υγρό που είχα. Και θα ολοκληρώσουμε με ένα highlighter από Laura Mercier που είναι το Affection Face Illuminator. Και θα πάρω το πινέλο G05 που έχω μπροστά μου και ξαναλέω ότι είναι όλα τα πινέλα multitasking. Αν θέλετε δηλαδή ένα λίγο πιο έντονο αποτέλεσμα θα πάρετε αυτό και αν θέλετε ένα λίγο πιο ανάλαφρο θα πάρετε το πινέλο που μόλις είχα χρησιμοποιήσει για ρουζ που το έβαλα. Να το, το G07 το οποίο είναι πιο ελαφριά η τρίχα του συγκροτημένη εδώ κάτω και έχει πιο fluffy ανάλαφρο τελείωμα. Πάμε να ψεκαστούμε με το Pro Base Hydrating Hyaluronic Acid Facial Spray από MUA, εάν καταφέρω να ανοίξω αυτή τη συσκευασία ποτέ. Έχοντας βιώσει κάποιες καταστάσεις που δεν θα ήθελα να ξαναβιώσω, πάντα δοκιμάζω τα προϊόντα πριν τα απλώσω πάνω μου ή πριν τα δοκιμάσω στο πρόσωπό μου. Ευτυχώς το έκανα και τώρα. Σε κάποια άλλη φάση, όχι τώρα γιατί δεν προλαβαίνω, θα κάνω... μπορεί και να προλαβαίνω.
Δεν προλαβαίνω, δεν έχω μιας χρήσης μπουκαλάκια, αλλά σε κάποια άλλη φάση θα κάνω μετάχυση το μπουκαλάκι, το άδειο με το προϊόν εδώ, να δούμε αν με κάποιο άλλο σπρέι πως είναι το προϊόν. Θέλω πάρα πολύ να το δοκιμάσω, είναι πάρα πολύ aggressive και είμαι σίγουρη θα μου χαλάσει το μακιγιάζ. Παίρνω από NYX Cosmetics, από μια σειρά του Netflix Sex Education, ένα matte setting spray. Καλά, και αυτό είναι aggressive. By the way, έχω πάρα πολλά μηνύματα να δοκιμάσω τη συλλογή La Casa de Papel από Onyx, αλλά δεν την έχω λάβει. Δεν βγήκα να την αγοράσω, να σας πω την τρομερή μου αλήθεια, οπότε μάλλον δεν θα δείτε review σε αυτή τη συλλογή. Δεν ξέρω καν αν υπάρχει ακόμα. Δεν ήμουν και ποτέ fan της σειράς. Τώρα, όσοι είδατε και τα story μου και με παρακολουθείτε γενικότερα, θα είδατε ότι όταν έκανα unboxing το συγκεκριμένο MUA πακέτο με όλα αυτά τα προϊόντα που σας δείχνω τώρα, είχε μέσα και αυτά τα eyeshadow στήλο σε πολλά χρώματα. Σε όλα τα χρώματα βασικά. Και nude και matte και κόκκινα και πορτοκαλιά και ψυχρά και θερμά. Είναι ουσιαστικά αυτά τα jumbo sticks. Απ' τη μία είναι matte ένα χρώμα, απ' την άλλη είναι μεταλλιζέ, ένα ταιριαστό χρώμα με το matte. Δεν θα τα χρησιμοποιήσω σήμερα γιατί ο λόγος που κάνω το μακιγιάζ σήμερα είναι πολύ συγκεκριμένος. Μου ζητήσατε σβησμένο eyeliner μετά από κάποια μακιγιάζ που σας έδειξα και ήρθα να σας το δείξω. Τώρα, θα σας κάνω ένα κοντά στα Χριστούγεννα, λίγο πιο grande, μάλλον αυτό που θα είδατε και στα stories μου και ζητήσατε τόσο πολύ, που είχε και το smokey από κάτω. Σήμερα θα σας κάνω ένα λίγο πιο απλό γιατί όντως θα κυκλοφορήσω μετά από εδώ και μάλιστα έχω να πάω και στο γυμναστήριο. Οπότε λέω να το κάνω λίγο πιο light, καθώς θέλω να δοκιμάσω και ένα κόκκινο καγιόν που μου ήρθε. Έχω ήδη εμφανιστεί με τα φρύδια έτοιμα της LA Girl, το Shady Slim Brow Pencil χρησιμοποίησα στην απόχρωση blonde, το οποίο υπάρχει στο Makeup Land. Και λέω να βάλω από πάνω και της MUA το Brow Define Tinted Brow Mascara στην απόχρωση Fair. Νομίζω με χαλάει το ότι κοκκινίζει λίγο η απόχρωση, ωστόσο σαν προϊόν είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα μάτια. Σας έχω εμφανίσει δύο παλετίτσες εδώ πέρα με κάποιες κοκκινοπές αποχρώσεις. Είναι της Colourpop η Down to Earth και So Au Naturel Pressed Powder Palette. Δύο τελείως διαφορετικές τετράδες μικρές. Βγαίνουν και με τελείως matte και με shimmer σε διάφορες εκδοχές. Αυτές με τα shimmer είναι εκπληκτικές. Βασικά όλες είναι πάρα πολύ ωραίες, έχουν ένα κακό. Ο τρόπος που έχει συμπυκνωθεί και συμπιεστεί το προϊόν πάνω στην παλέτα δεν είναι σωστός γιατί σπάνε όλα ακόμα και με το άγγιγμα και φεύγουν από το pan. Θέλω όμως να δοκιμάσω και αυτήν εδώ την παλέτα, την καινούρια από MUA. Είναι η Jeweled Palette και λέω να ξεκινήσω με αυτήν, όπου μόλις την ακούμπησα και άρχισαν να πέφτουν οι κομματάκια. Δεν έλεγες τίποτα άλλο, μαύρη μου. Λοιπόν, και θα χρησιμοποιήσω την πρώτη απόχρωση, αυτήν εδώ πέρα, είναι η νούμερο 1. Ένα κοκαλί του δέρματος. Παίρνω από τη συλλογή μου το G11 και παίρνω αυτή την πρώτη απόχρωση και την τοποθετώ στο εσωτερικό εδώ του ματιού μου και για να στεγνώσω και για να ματάρω εκεί την περιοχή. Από την ίδια τώρα παλέτα θα πάρω αυτήν εδώ την απόχρωση που είναι η απόχρωση 7, ένα ωραιότατο έτσι σαν ροδακινή, και παίρνω το πινέλο μου το G13 και θα το τοποθετήσω μέσα στην κόγχη, πάντα με ανοιχτά μάτια, και σβήνω και στο εξωτερικό ελαφρώς. Με την ίδια απόχρωση πηγαίνω και κάτω στο βλέφαρο και το ζεσταίνω όλο να υπάρχει ένα ομοιόμορφο χρώμα. Να πω την τρομερή μου αλήθεια, υπάρχουν διάφοροι τρόποι που κάνω το συγκεκριμένο μακιγιάζ. Άλλες φορές ξεκινάω από το eyeliner, άλλες φορές χρησιμοποιώ μολύβι για eyeliner, άλλες φορές gel liner. Σήμερα, επειδή μου αρέσει το προϊόν που θα χρησιμοποιήσω το πιο δύσκολο από όλα, που είναι το liner στυλό. Εννοείται πως την ημέρα που ήθελα να δείξω ένα σημαντικό μακιγιάζ eyeliner τύπου δεν θα μου πετύχει το ένα eyeliner, αλλά επειδή θα υπάρχει μετατροπή με το μολύβι, δεν δίνω πολύ σημασία. Έκανα ήδη το ένα, πάμε να κάνω και το άλλο. Θα το κάνω με το αγαπημένο μου Wild Eyeliner Pen από We Make, από το καλύτερο eyeliner pen που κυκλοφορεί σε όλο τον πλανήτη Γη ever. Και πάμε να το κάνουμε και από την άλλη. Λοιπόν, πάρα πολύ σημαντικό βήμα, μάλλον πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία για να μπορείτε να κάνετε ένα πολύ πετυχημένο σβησμένο eyeliner είναι τα εξής. Αρχικά τα εργαλεία σας, τα οποία εγώ δεν έχω ετοιμάσει, όπως πάντα, YouTuber της συμφοράς να σου πω. Το πρώτο πολύ σημαντικό στοιχείο είναι το σωστό βουτυρένιο μολύβι. Εγώ χρησιμοποιώ ή το Intense Eye Pencil από Wacom Cosmetics ή της We Make Up τα Only Eye Pencil, τα οποία υπάρχει ένα μοναδικό και το έχουν μέσα στην πρακτική αυτή τη στιγμή γιατί δίνουν εξετάσεις μέσα ή μία μαθητρίας μας στα κάποια τμήματα. Τι έχω πάθει. Ναι, και δεν ήθελα να του το πάρω, οπότε θα πορευτώ με αυτό. Τα αγαπώ και τα δύο πάρα πολύ. Το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι το
σωστό εργαλείο. Και έχω τη Letizia Lemark, το SP είναι ένα πινέλο χιλιών και με αυτό με βολεύει να το κάνω πάρα πολύ. Και εννοείται οι σκιές. Τώρα, για ποιο λόγο βάζουμε πρώτα μολύβι και για ποιο λόγο σβήνουμε με μολύβι πάνω από το κανονικό το eyeliner. Γιατί οτιδήποτε είναι πάνω σε υγρή βάση γράφει καλύτερα στο φακό και είναι πιο έντονο σε αποτέλεσμα. Πρέπει να είναι πολύ καλά ξυσμένο το μολύβι μας και πιάνουμε. Να το ξύσω ακόμα λίγο καλύτερα, λες, ε. Μπορείς και καλύτερα. Πιάνουμε όπως είναι το μολύβι και το πηγαίνουμε ακριβώς διαγώνια πάνω στο eyeliner, μισό να ακουμπάει πάνω το eyeliner και μισό να ακουμπάει το υπόλοιπο του ματιού. Να βγαίνει δηλαδή ελαφρώς προς τα έξω. Πιέζουμε και ταμπονάρουμε. Και αυτό σβήνει μόνο του. Μιμούμαστε τη φορά του eyeliner, εννοείται. Και βγαίνουμε ανάλογα με το πάχος. Λοιπόν, εγώ σταματάω σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή ουσιαστικά ασχολούμαι μόνο με αυτό το V εδώ πέρα. Ακριβώς εκεί που πάει να κάνει το φούσκωμα το μάτι μου, σταματάω. Όπως έχω το πινέλο μου, τοποθετώ λίγο απειροελάχιστη ποσότητα μολυβιού πάνω για να έχει την ίδια υφή η τρίχα. Αφαιρώ την πολύ γιατί δεν θέλω πάρα πολύ. Και τώρα κρατάω πάλι το πινέλο ψιλοπλαγιαστά και σβήνω. Και ολοκληρώνω εδώ στο εξωτερικό για να κάνει αυτό το ombre σβήσιμο το liner μου. Κάνω το ακριβώς ίδιο πράγμα και από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, θέλοντας να περιορίσω κάπου μέχρι εδώ όλο αυτό, κάπου εδώ τώρα η σκιά της MUA, ενώ τα πηγαίναμε τέλεια, δεν θέλει να συνεργαστεί και έχουμε γεμίσει glitter παντού. Πάμε τώρα να το σετάρουμε όλο αυτό πριν αρχίσει να τρέχει, γιατί εμένα μεταφέρονται και ψηλό εύκολα στο άνω βλέφαρο. Θα πάρω από Colourpop την Down to Earth, την μαύρη απόχρωση και θα χρησιμοποιήσω ένα πινέλο από Blairy, το Y01, είναι από τη σειρά του Avenue, παίρνω το μαύρο χρώμα. Και πατάω τώρα πάνω στο liner μου, το οποίο έτσι κι αλλιώς είναι ένα matte liner, απλά επειδή έχει αναμειχθεί με το μολύβι, το πατάω έτσι απλά για να τονιστεί λίγο το μαύρο. Στο καπάκι θα πάρω ένα πινέλο από Anatomia, το F4, και θα χρησιμοποιήσω την απόχρωση αυτήν εδώ πέρα από την παλέτα της MUA και θα πάω να πατήσω ακριβώς πάνω από το καφέ. Τέλος, παίρνω ένα Morphe M506 και θα χρησιμοποιήσουμε τώρα από την παλέτα της Colourpop την So Au Naturel την λίγο πιο κοκκινοπή αυτήν εδώ απόχρωση και θα πάω λίγο πάνω στις άκρες και θα τοποθετήσω και αυτό το κόκκινο για να γίνει λίγο πιο γλυκό. Για μάσκαρα λέω να δοκιμάσω τη νέα μάσκαρα από MUA, είναι η Loaded Lash Volume Mascara Enriched with Vitamins Epsilon και B5 και θα βάλω μια πλούσια στρώση στο άνω βλέφαρο, ούτε τουφάκια ούτε βλεφαρίδες ούτε τίποτα. Έτοιμα όλα για περίγραμμα, στα χείλη μου χρησιμοποίησα από Sephora το Lip Liner To Go, είναι η απόχρωση 03 Classic Red, ένα πολύ ωραίο κόκκινο και στα χείλη μου τώρα θα βάλω ένα liquid lipstick, καλά ακούσατε. Έτσι πιστεύω δηλαδή. Μου ήρθε σε PR αλλά μου άρεσε το κόκκινο, είναι by Kilian Paris και είναι η απόχρωση 302, ένα πολύ ωραίο κόκκινο, φωτεινό όμως κόκκινο και μυρίζει σαν τα αρώματά του. OMG, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που λέει. Εσένα? Αυτό κυρίες και κύριοι είναι το έτοιμο μακιγιάζ. Σας έδειξα ένα smoky liner το οποίο ήταν πάρα πολύ ζητημένο και με πάρα πολύ εύκολο τρόπο. Την επόμενη φορά ελπίζω να σας, αν σας αρέσει δηλαδή πάρα πολύ αυτή η τεχνική, θα σας δείξω κάτι λίγο πιο grande πάνω σε αυτή τη φιλοσοφία. Θέλω να μου πείτε γενικότερα τις αντιπώσεις σας. Σας άρεσε και η επιλογή του κραγιών, εγώ τρελάθηκα. Αυτό που μου κάνει τεράστια εντύπωση, καταρχάς είναι πάρα πολύ έντονα αρωματισμένο. Κανονικά δεν μου αρέσει αυτό. Είναι ωραίο το άρωμά του, βέβαια, όσοι γνωρίζετε, Kilian Paris.
Πάρα πολύ ωραία αρώματα, πολύ έντονα βέβαια, δεν είναι για όλα τα γούστα, αλλά μου αρέσει η υφή του. Είναι matte, αλλά είναι σαν να μην φοράω κραγιόν. Δεν το νιώθω, δεν μεταφέρεται. Σοκ. Πολύ ωραίο το χρώμα του, πολύ ανάλαφρη υφή. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, εμένα μου άρεσε το συγκεκριμένο μακιγιάζ, είναι και γιορτινό. Θα το κυκλοφορήσω μάλιστα τώρα. Θέλω να μου πείτε τις εντυπώσεις σας από κάτω. Αν θέλετε και άλλα tutorial, παρακαλώ, είμαι open. Έχετε βέβαια και vlog και 10x3 και ένα ντεκόρ για το σπίτι και αγαπημένα. Και εννοείται, έχουμε και κάτι τώρα, στα κοντινά, για Black Friday. Αυτά από μένα, ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα μαζί μου. Τα λέμε στο επόμενο μου βίντεο. Όσοι είστε καινούργοι, καλώς ήρθατε. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι αυτό, πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις όταν ανεβάζω κάτι καινούργια. Καινούργιο. Τι έπαθα σήμερα. Ούτε ειδήσεις να έλεγα. Σας αγαπώ. Τσαο.